Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους μαθητές όλων των τάξεων και κυρίως για εκείνους της τρίτης λυκείου. Δύσκολα όμως είναι τα πράγματα και για τους μαθητές της Β' λυκείου, καθώς η τηλεκπαίδευση δεν έδωσε την ευκαιρία να εποπτεύονται σωστά. Τώρα που ανοίξαμε, έχουμε αρκετούς μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γιατί μέσω ίντερνετ μπορούσε να κάνει τη μία λαθροχειρία, την άλλη, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε η συνεχής επαφή και ο συνεχής έλεγχος και η συνεχής συνέπεια εκ μέρους των παιδιών, και υπάρχουν σήμερα αρκετά παιδιά που έχουν πρόβλημα. Στο δικό μας το φροντιστήριο δεν έχουμε τόσο πολύ. Είχαμε στην αρχή, μόλις ανοίξαμε μετά το Πάσχα, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, εντάξει, το φέραμε βόλτα. Γενικώς όμως, από ό,τι μαθαίνω, πάρα πολλοί μαθητές έχουν τεράστιο πρόβλημα και αυτό να μην είναι το θεωρούμε κακό. Εάν πολλοί μαθητές έχουν τεράστιο πρόβλημα και τα θέματα μπουν όπως φυσιολογικά μπαίνουν, δηλαδή όχι πολύ εύκολα, θα κατεβούν οι βάσεις και σύμφωνα με τις βάσεις θα πάει το πράγμα. Σύμφωνα με τον έμπειρο καθηγητή κύριο Σταύρο Αργυρίου, οι βάσεις φέτος ενδεχομένως να κινηθούν πτωτικά. Δηλαδή σήμερα ο μαθητής περνάει ανάλογα με την βάση που θα βγάλει όλη η Ελλάδα στα συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ανάλογα μετά το κάθε πανεπιστήμιο θα θέλει μια ψηλοεπιδότηση βάσης κατά 0, κάτι και ή μία μείωση της βάσης κατά 0, μέχρι 0,2 μπορούν να κάνουν μείωση. Δηλαδή δεν θα είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί δεν ανταγωνίζονται με καθηγητές ή με άλλους που ξέρουν, αλλά ανταγωνίζονται μόνοι τους μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αν όλα τα παιδιά περάσανε δύσκολα φέτος, που περάσαν, αναγκαστικά θα κατεβούν οι βάσεις και βεβαίως αυτοί που είναι να περάσουν θα περάσουν. Οι μέρες που έμειναν για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων είναι λίγες. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι είναι να μην αγχώνονται και να μην το βάζουν κάτω. Μας μείναν περίπου 10 μέρες για να ξεκινήσει το πρώτο μάθημα. Να μην αγχώνονται. Ας κάνουν το καλύτερο που μπορούν κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα, δόξα να έχει ο Θεός, έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις για τον καθένα μας. Και αν αυτό λέγεται σχολή που θέλει ο μαθητής να περάσει, και βεβαίως να περάσει εκεί. Αλλά να έχουν τη λογική, όχι του ανθρώπου που πάει να εξεταστεί σε μια ιερή εξέταση, αλλά να έχουν τη λογική του κατοστάρι, του σπρίντερ, το κατοστάρι, ο οποίος ετοιμάζεται να τρέξει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν είναι χαλαρός και light, αλλά είναι μαζεμένος, όλες οι δυνάμεις του είναι σε συναγερμό, ώστε να ξεκινήσει γρήγορα, να φτάσει γρήγορα και να μπορέσει να καλύψει την απόσταση πιο γρήγορα από τους άλλους. Πολλά παιδιά δεν θα έχουν καλή ψυχολογία. Όμως ας μην το βάζουν κάτω και ας προσπαθήσουν σαν κατοστάριδες να ετοιμαστούν για να τρέξουν το καλύτερο που μπορούν. Δεν χρειάζεται να γράψουν όλοι 20. Και με 11 περνάνε τα παιδιά. Και με 12 περνάνε τα παιδιά. Μην αγχώνονται πολύ, γιατί πολλές φορές το άγχος μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά σε αυτό που θα μπορούσε να γράψει. Δηλαδή, δεν ξέρεις πολύ καλά. Μπορείς να πιάσεις ένα 12,5. Με το άγχος σου θα πιάσεις 9,5. Με το 9,5 δεν θα περάσεις. Με το 12,5 θα περάσεις. Γι' αυτό ας μαζέψουν τις δυνάμεις τους όλοι οι μαθητές. Εντάξει, δύσκολη ήταν η χρονιά για όλους και ας γράψουν όσο πιο καλά μπορούν για το άτομό τους. Και να δουν ότι θα έχουν ανταμοιβή και καλή μάλιστα.